Προφανώς το ζήτημα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, αλλά έχει αίτιο και δεν είναι άλλο από τη δυνατότητα την απελευθέρωση όλων των εμπλεκομένων στην οικονομία, τη δυνατότητα των επιχειρηματικών ομίλων να προβάλλουν τα συμφέροντά τους και την κερδοφορία τους πάνω απ' όλα χωρίς να δίνουν φράγκο για τις λαϊκές ανάγκες. Αυτά είναι με την πολιτική όλων των κυβερνήσεων που έφεραν τον μισθό στα κατώτατα επίπεδα. Αυτά είναι που εκτόξευσαν την τιμή του ρεύματος με όλες τις κυβερνήσεις που έδωσαν το δικαίωμα σε επιχειρηματικούς ομίλους στα προϊόντα ευρείας λαϊκής κατανάλωσης να εκτοξεύσουν με αμύθιτα κέρδη τον τελευταίο έτος. Ναι, κύριε Σολτήρη, αλλά φυσικά έχω την αίσθηση ότι αυτό το πρόγραμμα στοχεύει σε περισσότερο ευάλωτες ομάδες και μάλιστα ομάδες που έχουν ένα κίνητο ενδεχομένως που δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Σε κάτι τέτοιο θα ήσασταν απέναντι? Με μια μικρή τροποποίηση, ας πούμε, ή ρύθμιση της ακραίας φτώχειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ήθελα να πω απλώς για να συμπληρώσω ότι αυτό είναι η πολιτική η οποία έχει εξαγωγικό, ας πούμε, προσανατολισμό, ο τουρισμός, η δυνατότητα μετακίνησης και αξιοποίησης όλων των ακινήτων είτε από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους είτε από ατομικούς ιδιοκτήτες που πατάει πάνω στα βαλάντια του τουριστικού κόσμου. Όλα αυτά ουσιαστικά δημιουργούν εκρηκτική κατάσταση και κοκκινίζουν καινούργια δάνεια για όσους είχαν πάρει νωρίτερα δάνεια. Φυσικά το απόθεμα στη χώρα μας, όπως έχει λεχθεί ήδη, είναι κοντά στις 800.000 κενά κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ το θέμα είναι για να αντιμετωπιστεί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τροφοδοτούν. Γιατί κοιτάξτε τώρα, όταν μιλάμε για κάποιον ο οποίος θα ανακαινήσει, αφορά αυτό και τις τράπεζες, οι οποίες έχουν πληστηριάσει χιλιάδες σπίτια μέχρι τώρα. Αφού υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, δεν υπάρχουν, κυρία Στέφου, για τα προγράμματα και θα επιδοτηθούν αυτά. Και την ανακαίνιση. Οι τράπεζες φαντάζομαι δεν πληρούν τα εισοδηματικά αυτά κριτήρια. Δεν ξέρω, κυρία Στέφου, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για το πρόγραμμα αυτό, για το ανακαινίζω και νοικιάζω? Υπάρχουν. Το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα θα είναι 40.000 ευρώ και δεν πρέπει να έχει ακίνητη περιουσία ο ιδιοκτήτης πάνω από 300, ο δικαιούχος πάνω από 300.000 ευρώ. Άρα, κύριε Σολτήρη, οι τράπεζες δεν καταλέγω. Αλλά, ναι, ακριβώς. Ναι, πάντως. Ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι, και ως πρόταση, γιατί αυτό ουσιαστικά θα λύσει σε πολύ μικρό βαθμό το πρόβλημα και πρόσκαιρα, γιατί εδώ υπάρχει κατά τη γνώμη μας η ανάγκη για γρήγορη επανασύσταση του ΟΕΚ για την αξιοποίηση των αποθεματικών και της κίνητης περιουσίας του, κρατικά αποκλειστικά κατασκευαστικό πρόγραμμα για σύγχρονα και φθηνά σπίτια. Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση την έλλειψη δημοσιονομικού χώρου. Είναι αμέτρητα τα δισεκατομμύρια που δίνονται στον ΝΑΤΟ σε επιχειρηματικούς ομίλους ή αυτά που οφείλουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στις ληξιπρόθεσμες προφυλές τους. Και φυσικά αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, άτοκα στεγαστικά δάνεια, αξιοποίηση ξενοδοχείων και διαμερισμάτων για τη στέγαση φοιτητών με ευθύνη του κράτους, σαν ας πούμε προοδευτικό μέτρο μέχρι να μπορέσει να ανταποκριθεί ο κατασκευαστικός κλάδος με κρατική ευθύνη για να λύσει τα ζητήματα. Κοιτάξτε, με χρηματοδοτήσεις ευκαιριακές για λίγο χρονικό διάστημα και με όλους τους άλλους όρους που τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα και την διωγγώνουν καθημερινά την αδυναμία για όλο και περισσότερους να ανταπεξέλθουν σε δάνεια και νίκια, δεν μπορεί να βρεθεί λύση σε καμία περίπτωση. Εδώ θέλει μάχη από τους εργαζόμενους για την προστασία του εισοδήματος, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στο ύψος των απολειών και της ακρίβειας, διαγραφή τόκων και μέρους των χρεών για όσους έρχονται το επόμενο διάστημα σε αδυναμία και κοκκινίζουν τα δάνειά τους. Και βέβαια αυτό που πραγματικά η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρει ως δυνατότητες σήμερα, κατασκευαστικό κλάδο με ευθύνη της, με κρατική ευθύνη για ανέγερση ποιοτικών κατοικιών φθηνών δωρεάν για τους φοιτητές και για τις ανάγκες με κανόνες χωροθέτησης επιστημονική προσέγγιση σύμφωνα με το ποιες είναι οι ανάγκες της κάθε κοινωνικής ομάδας.